Το ψάχνει την μακρινή διαγώνια μπαλιά για να βρει τον Άρχελ Γκαρθία που ανέβηκε, κατέβασε την μπάλα. Όμως τον κλείνει. Μαθεί να περάσει από τον Τέλετ, θα καταφέρνει. Εδίνει στον Εσπινόζα, κεφαλιά από τον Ρώμο. Κάντι σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά ο Κορέα. Διώχνει το σούτ από τον Τόμοβιτς να διασπάσει την άμυνα της ανόρθωσης. Είτε με διαγώνιες μπαγκές, είτε με κάποιες κάθετες πάσες. Είναι κάτι φυσιολογικό νομίζω. Η έδρα πάντοτε. Εκτελεί ο Χριστοδουλόπουλος. Διώχνει ο Τούμπας. Γουστάβο Λέδες εκτελεί το φαούλ. Κεφαγιά ο Λόρια μαζεύει με δεύτερη προσπάθεια. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ. Να δούμε. Ναι, ο Ταντίτα στην πρώτη. Σωστά και στην επαναφορά έρχεται ο Τρισκόσκι. Με τον Λόρια να δείχνει ακόμη μια φορά την. Ο λάθος από την άμυνα της ανόρθωσης. Κερδίζει όμως ξανά η ΑΕΚ. Νέα σέντρα από τον Άρχελ Γκαρθία. Κεφαγιά από τον Ρώμο. Τελέστηκε το κόρνερ. Κεφαγιά από τον Οτέλετ. Την μπάλα πάει πάνω από την εστία. Τελείω Χριστοδουλόπουλος. Κεφαγιά είναι έξω από τον Κορέα. Τις περιπτώσεις παίζει ρόλο να το δεις από την ζωντανή προβολή παρά την επανάληψη. Γιατί στην επανάληψη δεν ξέρεις πόση ένταση και πόση φορά βάζει όπως θέλει. Κερδίζει ο Ρωμό, γυρίζει την μπάλα, πάρω λίγο το αυτογκόλ. Έχουμε κόρνερ, όχι. Out είναι ο Γιρίς, αλλά έχω την εντύπωση είναι κόρνερ. Εδώ ο Ρωμό κερδίζει την μπάλα. Να δούμε ξανά, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι κόρνερ. Να δούμε και από αυτή την προβολή, ναι, αφού αλλάζει καθαρά η μπάλα. Η εκτέλεση θα είναι προς τα έξω. Στα Βολέδες εκτελεί. Κεφαγιά βρίσκει Ακοράν, το γύρισμα 1-0 ΑΕΚ. Κάτω η σημαία, μετρά τον γκολ βεβαίως. Θα υπάρχει και επιβεβαίωση από το ΒΑΡ. Ο Τρισκόσκι σκοράρει ακόμη μια φορά κόντρα στην ανόρθωση. Θα σκοράρει το 10ο φετινό του γκολ. Αυτός είναι ο Ιβάν Τρισκόσκι. Σήγησε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για περίπου ένα τρίμηνο, αλλά αυτός είναι ο Τρισκόσκι. Όταν βρει ρυθμό, ξέρει πώς να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν εύκολη υπόθεση να τελειώσει την φάση στο γύρισμα του Ακοράν. Να δούμε ξανά την φάση. Το κόρνερ εδώ από τον Γουστάβο Λέδες, η κεφαγιά. Δεν υπάρχει ο σάιτ. Νομίζω είναι πίσω από την μπάλα. Είναι δύσκολο. Εντάξει, είναι οριακό. Νομίζω είναι πίσω από την μπάλα. Θα δούμε από τη γραμμή τι θα βγάλει από το ΒΑΡ. Νομίζω θα περιμένουμε πολύ ώρα. Αν κρίνω από τα τελευταία παιχνίδια. Να δούμε. Και όμως αμέσως. Αμέσως. Οπότε έβγαλαν. Μιάννη σέντρα στην περιοχή. Κεφαγιά του Νοβότνη 1-1. Σοφαρίζει ανόρθωση στο 70. Με τον Μαγιάρο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ωραία σέντρα από τον Αμπατζουμιάν και πάει στην εξέδρα όπου φιλοξενούνται οι φίλοι της ανόρθωσης για να το πανηγυρίσει. Αυτό που θέλει ο Τιμούρκες πάει, άμεσα να γίνει σέντρα στην περιοχή για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Μας έχει δείξει ότι αυτό είναι το όπλο του, σέντρας από πλάγια. Είναι εξαιρετικό τελείωμα, γιατί όταν ο επιθετικός δεν έχει καλή ισορροπία και μπορεί να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία της εστίας, είναι δείγμα. Υπήρξε όμως μια λάθος, νομίζω, τοποθέτηση από τον αμυντικό. Και από τον αμυντικό και ίσως από τον μαθοφύλακα. Προσπάθησε, νομίζω, με βήμα στην αρχή για έξοδο. Ίσως δεν πρέπει να δούμε καθαρά τώρα. Βλέπουμε εδώ το τελείωμα. Από την άλλη, ο Μαφίλακας δεν περιμένει ότι με αυτόν τον τρόπο θα έρθει η μπάλα και να την στείλει στην άλλη γωνία. Περισσότερο θεωρώ ότι είναι ο τρόπος που αφήνει ο, δεν κάνω λάθος, ο Τόμοβιτς ήταν, τον Νοβότη να γυρίσει και να πάρει την κεφαλιά. Και για τον Ναούμ και τον, για να δούμε εδώ την φάση και να μου πεις την άποψή σου. Σέντρα στην περιοχή, ο Τρισκόσκι, το γύρισμα η μπάλα. Σέντρα στην περιοχή, Νοβότνη, κεφαλιά πάει έξω. Πλέον έχει την καλύτερη ψυχολογία, καλύτερη ισορροπία μετά στο γήπεδο. Για να δούμε το γύρισμα πίσω, κερδίζει ο Κατσάς, περνάει και τον Νοτούμπα, το πλασέ πάει έξω. Βλέπουμε ξανά εδώ την φάση. Πολύ κακή αντίληψη και το γύρισμα της μπάλας όμως δεν το πληρώνει. Ωραία ενέργεια εδώ από τον Κατσά που εκμεταλλεύεται αυτή την πάσα, κέρδισε. Πέρασε τον Νοτούμπα όμως το τελείωμά του δεν ήταν καθόλου καλό.
Πλησιάζουν προς το τέλος. Παραμένει το 1-1 στο ντέρπι. Κρυμπαγιά κέρδισε την κεφαλιά. Ο Ταντί κεφαλιά προς τον Κατσά από τον Γουστάβο. Το σούτ του Πόποβιτς. Με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει ο Ρισβάνης, όμως κερδίζει η ομάδα μας. Το έδαφος του Ρισβάνη συνεχίζεται. Ο Ναούμ την σέντρα. Ο Πόποβιτς διώχνει σε κόρνερ. Η αλήθεια ότι υπήρχε μπάτημα από τον Νταρπιζέρα, αλλά είναι μια γρήγορη φάση έξω από την περιοχή που είναι δύσκολο να βγάλει την μπάλα έξω. Να βγάλει την μπάλα έξω. Αν ενδεχομένως να δίνει φάουλ, αν δεν βλέπει καλά την φάση, γιατί ήταν φάουλ. Γιατί υπάρχει μπάτημα. Αυτό έπρεπε να γίνει από τον διαιτητή. Όλα αυτά τώρα προκλήθηκαν από ένα λάθος του διαιτητή. Από τον τέταρτο. Τελέστηκε το κόρνερ. Διώχνει με γροθιές ο Λόρια. Καταλήγει ξανά η μπάλα στον Γουστάβο Λέδες.